Κοντά μας εδώ ο κύριος Γιάννης Σιφάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι. Και ο κύριος Κεδίκογλου από τη Νέα Δημοκρατία. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Κύριε Σιφάκη, εδώ έχουμε να κάνουμε με μία υπερφορολόγηση. Εδώ έχουμε να κάνουμε μία αδυναμία των πολιτών να πληρώσει φόρους. Και εμείς ασχολούμαστε με τον εκλογικό νόμο. Ορθώς ασχολούμαστε με τον εκλογικό νόμο. Κοιτάξτε, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, τη σταθεροποίηση της χώρας, τα βασικά θέματα που μπαίνουν τα εξής. Το ένα είναι η δίκαιη ανάπτυξη. Να ξεκινήσει η ανάπτυξη, που σημαίνει νέες θέσεις εργασίας, σταθερές θέσεις εργασίας, σωστά αμοιβόμενες, όχι εργασιακός μεσαίωνας. Σημαίνει ακόμη δίκαιη κατανομή και των ωφελιών, όχι μόνο των βαρών, γιατί μόνο με την ανάπτυξη περιμένουμε να αντισταθμιστούν αυτή η πραγματική, ας το πούμε, δυσκολία του κόσμου να πληρώσει και τους φόρους και όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί και μετά, πέραν της δίκαιης ανάπτυξης, είναι η βελτίωση του κοινωνικού κράτους, η διεύρυνση του κοινωνικού κράτους και οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες, ούτως ώστε να διευρυνθεί η δημοκρατία στον τόπο. Η συνταγματική αναθεώρηση και ο εκλογικός νόμος. Θεωρούμε ότι αυτά πρέπει να ανοίξουν πολύ μακριά από τις εκλογές που θα γίνουν το 2019. Για ανάπτυξη και για δίκαια βάρη και ωφέλειες κτλ. Η φορολογία που πληρώνουμε ως Έλληνες πολίτες είναι δικαίη. Ακριβώς από το γεγονός ότι αναγκαστικά υπήρξαν κάποια μέτρα τα οποία επιβαρύνουν τους Έλληνες πολίτες. Αναγκαστικά λόγω της συμφωνίας που ψηφίσαμε 230 περίπου βουλευτές. Για να μείνουμε στην Ευρωζώνη. Αυτή τη στιγμή. Ναι, ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτά τα μέτρα, θα αντισταθμιστούν με τη δίκαιη ανάπτυξη. Με τα ωφέλη από τη δίκαιη ανάπτυξη. Μπορούμε να έχουμε, ας το πούμε, με ελπίδα βασική στο ότι αυτό θα γίνει, διότι ακόμα και η Eurostat, οι επίσημες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λένε ότι από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους θα περάσουμε σε θετικό πρόσημο ανάπτυξη. Υπάρχουν και τα εργαλεία. Αυτή τη στιγμή από τη αυτό δόση την οποία πήραμε σήμερα. Από πρώτη του 2017 θα μας μειώσετε τους φόρους. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να επιδιωχθεί. Γιατί εδώ τέλος Ιουνίου τελειώνει το ΕΚΑΣ για 80.000 ανθρώπους, έρχονται τα καθαριστικά της εφορίας. Υπάρχει αυξημένη παρακράτηση στην έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης που έχει γίνει πιο μόνιμη δεν γίνεται. Έρχεται ο έμφυα που θα είναι αυξημένος για πολύ κόσμο. Και σε λιγότερες δόσεις. Σας λέω ότι αυτό προσδοκούμε ότι θα αντισταθμιστεί από την ανάπτυξη και υπάρχουν και τα εργαλεία της ανάπτυξης. Σας λέω το εξής. Ήδη από τη δόση που πήραμε σήμερα, από τα 7,5 εκατομμύρια, ένα τμήμα θα πέσει στα ληξιπρόθεσμα του ελληνικού δημοσίου. Το 1,8 δισεκατομμύρια. Ναι, θα πέσει δηλαδή. Όχι. Είναι κίνηση. Πέφτει στην πραγματική οικονομία. Από τα ΕΣΠΑ από τα άλλα μέτρα και από τα άλλα εργαλεία θα πέσουν εντός του έτους περίπου 6,5 δισεκατομμύρια στην πραγματική οικονομία. Εκτός, και αυτό είναι εκτός των δημοσίων επενδύσεων. Οι οποίες δημόσιες επενδύσεις θα επιταχυνθούν τα έργα, ξέρετε, έχουμε χρονοδιαγράμματα κτλ. Που σημαίνει ότι μαζί και με το πακέτο Juncker, το οποίο ξεκινά, έχουν ενταχθεί ήδη 42 έργα με προϋπολογισμό γύρω στα 5,4 δισεκατομμύρια, θα αρχίσει και με το τραπεζικό σύστημα. Και αυτό είναι το βασικό. Είναι πάρα πολύ βασικό. Ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποφασίσει την επαναφορά του waiver. Δηλαδή να δίνουμε τα ομόλογα και να παίρνουμε φτηνό χρήμα. Που σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες, ανακεφαλοποιημένες πλήρως και με ρυθμισμένα τα κόκκινα δάνεια, θα αρχίσουν να περνούν χρήμα στην πραγματική οικονομία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην υγιή επιχειρηματικότητα. Μάλιστα. Και το οποίο βεβαίως θα διευρυνθεί με την ποσοτική χαλάρωση που ελπίζουμε σε λίγους μήνες να μπορέσει να μας βάλουν στην ποσοτική χαλάρωση. Εκεί πραγματικά θα έχουμε μια μεγάλη ανακούφιση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Τις τράπεζες, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκινων δανειοληπτών δεν πάει να κάνει τις ρυθμίσεις του. Γιατί άκουσε εσάς που του λέγατε θα προστατευτείτε 75%. Μα και πάλι, και τρέχει ο κόσμος τώρα. Με τα κόκκινα δάνεια να μην πάρουν το σπίτι. Γιατί εκεί δεν υπάρχει προστασία. Καμία προστασία δεν υπάρχει. Πρέπει να είναι στο νόμο Κατσέλη. Εσείς έχετε λάθος. Κάνετε λάθος, κύριε Σιφάκη. Μόνο εσείς είναι στο νόμο Κατσέλη. Βεβαίως και θα ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη και θα προστατευτούν μέχρι 140.000 μόνο όσοι είναι στο νόμο Κατσέλη. Όχι πολύ. Σας λέω το εξής, ότι έως τότε θα φροντίσει όλος ο κόσμος αυτός και εμείς θα βοηθήσουμε στο να γίνουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις για να μην χαθεί ούτε μία κύρια κατοικία. Θα δώσετε λεφτά. Ήδη γνωρίζετε ότι με τον νόμο που είχαμε ψηφίσει, για εκείνους οι οποίοι έχουν σημαντικά προβλήματα, βοηθάει και το κράτος στο να πληρώσει τις δόσεις τους. Αυτό δεν υπήρχε ποτέ. Το γνωρίζετε πολύ καλά, είναι ψηφισμένο αυτό. Επίσης, με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Με την προστασία της πρώτης κατοικίας τώρα, όλα αυτά τα πράγματα θα γίνει, δεν θα χαθεί καμία κατοικία φτωχού ανθρώπου. Εσείς από την
άλλη, είναι αυτή η κατάσταση έτσι όπως είναι. Εξακολουθείτε να ζητάτε εκλογές? Κοιτάξτε, είναι η φυσική κατάληξη του σκεπτικού ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει στα στοιχειώδη και ακολουθεί μια πολιτική η οποία δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Ακούω τα όσα ευχάριστα είπε ο κύριος Σιφάκης. Τι να πούμε, στο τέλος ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα? Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή, σχέση, για παράδειγμα, κύριε Σιφάκη, στο πακέτο Juncker, το μόνο που έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να αντλήσουμε είναι 15 εκατομμύρια που έβγαλε η Κρέτα Φάρμα. Λοιπόν, δεν έχει προχωρήσει καθόλου η προετοιμασία. Το ΕΣΠΑ μαθαίνουμε ότι παγώνει μέχρι νεοτέρας. Όμως πάνω απ' όλα. Μέσα σε αυτή τη φοροκαταιγίδα που δεν θα φέρει και τα αποτελέσματα, τα προσδοκόμενα στον προϋπολογισμό, δεν υπάρχει περίπτωση ανάπτυξης. Ποτέ στην ιστορία, πουθενά στον κόσμο, δεν υπήρξε ανάπτυξη εν μέσω φοροκαταιγίδας. Η συνταγή αυτή πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να περάσουμε σε περικοπές δαπανών. Για να μπορέσουν να μειωθούν και οι φόροι. Τι εννοείτε περικοπές δαπανών, κύριε Κεδίκου? Μισθούς, συντάξεις, υγεία? Όχι, δεν είναι μυστικές συντάξεις. Μα τι εννοείτε? Ωραία, οι αστικές συγκοινωνίες, κύριε Σιφάκη, σας τις παραδώσαμε κερδοφόρες. Το 2014 οι αστικές συγκοινωνίες ήταν κερδοφόρες και τώρα έχουν παθητικό εκατομμυρίων. Αφήνετε και καίνε τα τρόλεϊ, 400.000 ευρώ το κάθε τρόλεϊ. Για να μπορούν να εκτονώνονται. Η γνωστή άγνωστη των εξαρχείων. Η πολιτική σας τακτική για τις εκλογές έχει αποτύχει. Δεν θέλετε να το παραδεχτείτε. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε εκλογές. Δεν υπάρχει προεδρική εκλογή, για παράδειγμα, για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε εκλογές. Εμείς προετοιμαζόμαστε. Εμείς κάνουμε αυτό που μας έταξε ο κόσμος. Κάνουμε σωστή, δηλαδή, επικοδομητική αντιπολίτευση. Δεν απορρίπτουμε μόνο, αντιπροτείνουμε κιόλας και προετοιμάζουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα στοχευμένο στις ανάγκες της οικονομίας. Επειδή κυκλοφόρησε αυτό το πλάνο για 100 δισεκατομμύρια επενδύσεις, υποθέτω ότι θα μας εξηγήσετε πώς θα έρθουν 100 δισεκατομμύρια επενδύσεις. Βεβαίως. Μα ήδη στο πλαίσιο του κυβερνητικού μας πρόγραμμα. Γιατί αν είναι να αναλάβει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και την επόμενη μέρα να έρθουν 100 δισεκατομμύρια επενδύσεις. Ακούστε. Να ρίξουμε την κυβέρνηση να αναλάβει αυτή τη στιγμή. Νομίζω και ο Σιφάκης. Οι τομεάρχες της Νέας Δημοκρατίας, εγώ στον τομέα ναυτιλίας που είμαι υπεύθυνος, αναζητώ εκείνα τα project και θα τα εντάξουμε στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα, που θα λέμε στοχευμένα πού περιμένουμε και πώς περιμένουμε τις επενδύσεις. Δεν θα περιμένουμε 100 δισεκατομμύρια να σκάσουν από τον ουρανό. Δεν βρέχει πουθενά λεφτά. Προετοιμαζόμαστε και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να είμαστε ελκυστικοί για επενδύσεις. Γιατί οι επενδύσεις δεν διατάζονται. Πρέπει να είσαι ελκυστικός για να έρθει ο επενδυτής. Κανένας δεν χαρίζει τα λεφτά του. Ακούω αυτά τα ωραία για δίκαιη ανάπτυξη. Γιατί υπάρχει άδικη ανάπτυξη. Βέβαια. Λοιπόν, συγγνώμη. Η ανάπτυξη είναι αυτή που τα αποτελέσματά τη θα πρώτα είναι πρέπει λίγη. Να υπάρξει αυτό που ανάπτυξη. Συνέβη με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις. Αυτό είναι θέμα κατανομής, διανομής πλούτου. Αυτή τη στιγμή κάνουμε διανομή φτώχειας. Ακόμα λοιπόν, κύριε Σιφάκη, δυστυχώς, με όλη τη συμπάθεια που σας ακούω, αγνοείτε στοιχειώδη πράγματα για τη λειτουργία της αγοράς, για τη λειτουργία της οικονομίας. Εάν δεν είμαστε ελκυστικοί. Εάν δεν είμαστε ελκυστικοί, δεν θα έρθει. Ναι. Δίπλα μας είναι οικονομίες που αυτή τη στιγμή είναι πολύ ελκυστικότερες για επενδύσεις. Ποιες είναι? Η Γερμανία, η οποία δεν έχει μισθούς. Η Βουλγαρία, κύριε Σιφάκη, αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Εσείς βλέπετε η Βουλγαρία, η Αλβανία, το Μπαγκλαντές που έχουν πραγματικά φορολογική. Ας πούμε, μειωμένη φορολογία και μισθούς μήνας να έχουν επενδύσεις. Ίσα-ίσα η Γερμανία έχει, η Γαλλία έχει. Συγγνώμη, κύριε. Πόσες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πάει στη Βουλγαρία? Και τι αυτό σημαίνει φορολογικά? Αυτό είναι από επένδυση της Ελλάδας και επένδυση στη Βουλγαρία. Δεν είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα, σας λέω ότι έχουν πάει φορολογικά. Δηλαδή δεν έχουν πάει πραγματικά. Αυτή η πραγματικότητα δεν έχουν πάει πραγματικά. Να σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η δημιουργία μισθών πείνας, η δημιουργία, η κατάργηση πλήρως των εργασιακών δικαιωμάτων, οι μικροί φόροι στις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν σημαίνει ότι φέρουν επενδύσεις. Κύριε Σιφάκη, επειδή είστε κυβέρνηση και δεν είστε αντιπολίτευση, είχατε μιλήσει για μισθό 751. Επειδή μιλάτε για μισθούς πείνας. Έχουν αυξηθεί οι έμεσοι φόροι. Ναι. Έχουν αυξηθεί οι φόροι οι άμεσοι. Ναι. Έχουν αυξηθεί, θα αυξηθούν ναι. από 1η-1η-17 οι επειδή είστε ελεύθερος επαγγελματίας. Ναι. Δεν ξέρω σε ποιο κλάδο είστε. Ενέργεια, ναι. Μάλιστα. Μηχανικούς και ενέργεια. 30% ασφαλιστικές εισφορές από 1η-1η. Όχι, θα μειωθούν. Σας λέω. Τι θα μειωθούν. Μα δεν έχετε δίκιο. Στο 90% των επαγγελματιών, ναι. Των μηχανικών για παράδειγμα, να σας το πω, ναι. Θα μειωθούν πάρα πολύ ασφαλιστικές εισφορές γιατί δεν έχουν εισόδημα πλέον.
Ξέρετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή το 80% των μηχανικών. Άρα θα μειωθούν οι στατιστικές φορές επειδή δεν έχουν σύνδεμα. Μα σας λέω, συνδέονται πρώτη φορά με το σύνδεμα. Δηλαδή ένας μηχανικός νέος πλήρωνε μέχρι πρότινος 4.800 ή 2.400 όταν μέχρι πενταετία 4.800 ευρώ εισφορά και ένας ο οποίος έβγαζε 300, 400, 500 πλήρωνε 4.800. Αυτή τη στιγμή ο πρώτος θα πληρώσει 1.500 και ο άλλος βεβαίως θα πληρώσει παραπάνω για να αναπληρωθεί. Αυτό είναι προστασία. Αυτή είναι προστασία. Όχι, και παραλλήλως ανοίγει και η δουλειά. Γιατί ποιος κατάργησε τη δουλειά των μηχανικών των ελεύθερων επαγγελματών τα τελευταία 5-6 χρόνια. Μάλιστα. Η παντελής από βιομηχάνηση. Κύριε Σεφάκη, ακούστε με. Η πασοκονεοδημοκρατία. Συνεχίζεται όμως. Αυτή τη στιγμή εμείς τελειώσαμε την αξιολόγηση. Είναι η πρώτη φορά που η οικονομία θα πάει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης με δίκαιη ανάπτυξη. Και έχουμε και τα εργαλεία και θα το δείτε ότι θα μπορέσει να βοηθηθεί. Μπορεί να μπορέσει και ο πολίτης να διατηρήσει. Συγγνώμη, κύριε Κρυβόλη, το εισόδημά του. Αυτό λέμε. Με εσάς θα επιστρέψουμε γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Γι' αυτό λέω δίκαιη ανάπτυξη. Και τα αποτελέσματα να διαχυθούν. Χαρακτηριστική περίπτωση ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος δεν κατευθύνεται στους μεγάλους αλλά στους μικρομεσαίους επιχειρήσεις. Με 0 λεφτά. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Πάμε να συνδεθούμε με το συνέδριο του Economist. Αυτή την ώρα μιλάει η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας και πρόεδρος των Ελληνικών Τραπεζών, η κυρία Λούκα Κατσέλη. Are following the recapitalization are overcapitalized. Having regained solvency and sustainability. Έχοντας μάλλον κερδίσει τη φερεγκιότητα και τη σταθερότητά τους, τώρα οι ελληνικές τράπεζες, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας και στην υποστήριξη της συστήριξης ανάπτυξης. Αυτός άλλωστε είναι και ο βασικός του λόγος, ο κύριος του ρόλος, να μπορέσει να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά υπό τις κατευθύνσεις, υπό τις αρχές της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της βιωσιμότητας. Επιτρέψτε μου να δομήσω την ομιλία μου στη βάση 5 βασικών προκλήσεων τις οποίες το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει σήμερα. Πρώτη πρόκληση. Η αποκατάσταση της πίστης και της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα που θα επιτρέψει την άρση των ελέγχων κεφαλαίων, των capital controls και θα επιτρέψει την επιστροφή των καταθέσεων. Το τραπεζικό σύστημα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς δεν είναι απομονωμένο από το ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθε. Αυτό ισχύει ιδίως στην Ελλάδα, μια χώρα η οποία λόγω του αυξημένου ελλείμματος του ισολογισμού αλλά και του ισοζυγίου πληρωμών κατέστη ευάλωτη σε επιθέσεις από καιροσκόπους των κεφαλαιοκτονικών αγορών. Αυτή η συστημική κρίση σε μεγάλο βαθμό έφερε και την τραπεζική κρίση, το οποίο είναι το αντίστροφο από αυτό που συμβαίνει σε άλλες χώρες, όπως εκεί που προσπαθούσαμε πιο πριν. Λοιπόν, ένα απόσπασμα να πήραμε βεβαίως από τις δηλώσεις της κυρίας Κατσέλη. Θα τα δείτε και στα δελτία ειδήσεων που ακολουθούν και στις εκπομπές του Sky. Είχαμε μείνει σε εσάς, κύριε Κατσέλη. Ναι, ήθελα να ολοκληρώσω. Τη στιγμή λοιπόν που συμβαίνουν όλα αυτά στην οικονομία, τη στιγμή που υπάρχει αγωνία σε όλο τον κόσμο της αγοράς, της εργασίας, ποια είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης να καλύπτουμε? Η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Και αν είναι τόσο σημαντικό, απορώ. Γιατί δεν το κάνανε, αφού είναι τέτοιας κεφαλαιόδους σημασίας για τον κύριο Τσίπρα, γιατί δεν το έκανε τον Ιανουάριο του 2015, γιατί δεν ήταν από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης του τότε και είναι τώρα που όλος τυχαίως... Τότε είχε τέτοια πραγμάτες, θα σας πει κάποιος. Και τώρα που όλος τυχαίως έχουν ανατραπεί οι δημοσκοπήσεις. Επιπλέον, ανοίγει και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και ο μεγάλος μας φόβος είναι ότι θα χαθεί μια ευκαιρία της αναθεώρησης του συντάγματος. Που πρέπει, υπάρχουν άρθρα που πρέπει να αναθεωρηθούν. Και θα πρέπει όμως εκεί να διαμορφώσουμε συνενετικά την ατζέντα των προς αναθεώρηση άρθρων του συντάγματος. Λοιπόν, αυτό όμως βλέπετε κανένα συνενετικό κλίμα? Όταν για παράδειγμα με τον κύριο Πολάκη το έχουν τερματίσει, συγγνώμη. Δηλαδή ο κύριος Πολάκης έχει πει, τι είπε τις προάλλες, είπε σε νέους γιατρούς, σκάστε εσείς, δεν έχετε βγει ακόμα από τα αυγό σας. Αυτός είναι τρόπος να μιλάς σε νέους επιστήμονες? Σχέση έχει αυτό όμως τώρα με το Σύνταγμα. Ή επιθέσεις στη δικαστική εξουσία. Ναι.
και να τον καλύπτει μετά η κυβέρνηση, ο ένας μετά τον άλλον, υπουργοί να λένε. Οι κυβέρνησες σας κατηγορούν ότι δεν θα συμμετάσχετε στη συζήτηση για τον εκλογικό νόμο, ήδη στη συνάντηση που θα έχει η Νέα Δημοκρατία δεν συζητά για τον εκλογικό νόμο. Γιατί είναι το ένα και δεύτερον, τη συνταγματική αναθεώρηση δεν συνενείται. Υπάρχει έστω και ένας που να μην καταλαβαίνει ότι πρόκειται για τακτικισμό, ότι πρόκειται για μια προσπάθεια αντιπερισπασμού, ότι πρόκειται για μια προσπάθεια να βελτιώσει το εκλογικό αποτέλεσμα σύμφωνα με τα κομματικά του συμφέροντα. Γιατί βλέπετε έξοδο προς εκλογές από την πλευρά της κυβέρνησης ή του ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνετε έξω, ρωτήστε έναν δικηγόρο, ρωτήστε έναν μηχανικό, ρωτήστε έναν άνεργο, ρωτήστε οποιονδήποτε, πόσο σημαντικό είναι για αυτόν η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Άλλα είναι που καίνε τον κόσμο και εκεί θα πρέπει να στραφούμε. Αλλά σας λέω, αναθεώρηση συντάγματος. Το άρθρο 16, κύριε Σιφάκη, πρέπει να αναθεωρηθεί ή όχι για τα πανεπιστήμια. Θα συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, εμείς την ανοίγουμε. Εμείς την ανοίγουμε. Εμείς την έχουμε ανοίξει εμείς, πολλού ναι, τη συζήτηση. Αυτή τη στιγμή η συντεταγμένη συζήτηση εμείς επιδιώκουμε. Επίσης, η συζήτηση για τον εκλογικό νόμο, γι' αυτά τελείως και ορθώς ερωτηθήκατε. Ακριβώς τώρα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση αυτή, που είναι πολύ μακριά από τις εκλογές που θα γίνουν το 19, ακριβώς για να μην δημιουργηθούν και να μην υπάρχουν υπόνοιες ότι δημιουργείται αλλαγή του εκλογικού νόμου όπως βολεύει την κάθε κυβέρνηση όπως γινόταν επί των ημερών. Χρειάζεται αναλογικό εκλογικό σύστημα, ανώθευτη έκφραση της λαϊκής ψήφου, που βεβαίως η Νέα Δημοκρατία εδώ διαφωνεί κάθετα και πάντα. Θέλει ακριβώς θα διαμορφωθεί η πρόταση. Βεβαίως θα είναι το σύστημα απλής αναλογικής. Ακριβώς μετά τη συζήτηση με τους πολιτικούς αρχηγούς. Εμείς ξεκινάμε από χωρίς μπόνους. Βλέπουμε με το να υπάρχει βέβαια το 3% για την είσοδο κόμματος στη Βουλή. Από εκεί και μετά τη συζήτηση με τους πολιτικούς αρχηγούς θα δημιουργηθεί μια Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει θέμα με τον εκλογικό νόμο. Ξέρετε γιατί. Διότι πάντα ήταν μειοψηφία στο λαό και ήθελε να είναι μειοψηφία στη Βουλή. Δεν θα σας στηρίξει η Νέα Δημοκρατία, το έχει ξεκαθαρίσει. Εσείς προτίθεστε να κάνετε δημοψήφισμα για τον εκλογικό νόμο? Δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο, θα δούμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, ο θεσμός του δημοψηφίσματος. Επειδή και κλείνει και ένας χρόνος από το προηγούμενο. Κυρίως για τη συνταγματική. Κοιτάξτε. Το θέμα των δημοψηφισμάτων, και αν θέλετε, είναι και ένα στοιχείο που ίσως πρέπει να προβλεφθεί και καλύτερα και μέσα στη συνταγματική αναθεώρηση. Η δυνατότητα δηλαδή και ενδιαμέσως ο λαός για σοβαρά θέματα, με μεγάλη ευκολία, με σχετικά εύκολο τρόπο, να μπορεί να πηγαίνει, να πηγαίνει σε κάλπη και να εκφράζει τη θέση του. Για παράδειγμα, ίσως. Για κομβικά στοιχεία της συνταγματικής αναθεώρησης, ναι. ίσως να εκτιμηθεί κάποια στιγμή ότι πιθανόν και να χρειάζεται. Όμως, σας λέω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει συντεταγμένα. Δώστε μας μια ιδέα. Για παράδειγμα, για την εκλογή, λέω τώρα, Προέδρου της Δημοκρατίας απευθείας από τον λαό. Να γίνει ένα δημοψήφισμα, μπορεί να γίνει αυτό. Ξέρετε τι εννοώ. Αυτό, δεν εννοώ ότι προτείνω κάτι τέτοιο ή η κυβέρνηση έχει στο μυαλό της. Δεν είστε αρνητικός όμως. Όμως τι σας λέω. Σας λέω το εξής. Ότι ακριβώς η συμμετοχή του λαού σε κεντρικές αποφάσεις, όπως συμβαίνει και στις ευρωπαϊκές χώρες, στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να είναι συνεχής και να μην περιορίζεται μόνο στο να ψηφίσει μια φορά τα 4 χρόνια, που εδώ δεν είναι ούτε 4 χρόνια. Είδαμε, κύριε Σιφά, και την προηγούμενη φορά που ψηφίσανε πόσο έγινε σεβαστή η απόφαση. Δηλαδή, ξέρετε τι, αυτό σημαίνει ότι δηλαδή, εσείς με τον τρόπο του σκέφτεστε σημαίνει να μην κάνουμε ποτέ δημοψηφίσματα και για τίποτα. Τέλος πάντων. Άμα είναι να κάνουμε δημοψηφίσματα για να κάνουμε το αντίστροφο, γιατί να κάνουμε δημοψηφίσματα. Έχουμε διαφορά σε αυτά, στη συμμετοχή της κοινωνίας στις αποφάσεις. Μα συγγνώμη, ήταν κοροϊδία. Όπως επίσης πού βρίσκεται η πραγματική εξουσία. Εσείς εδώ δεν σέβεστε τη λαϊκή ετοιμιγορία, η οποία ήταν πολύ πρόσφατη, πριν από 9 μήνες. Πριν από 9 μήνες έγιναν εκλογές και δεν μπορούσε να γίνει. Αναρωτιέμαι γιατί να γίνεται ένα δημοψήφισμα, άμα είναι να κάνει το αντίστροφο. Ζητάγατε εκλογές από τους 5 μήνες της πρόσφατης ψήφου και τώρα είμαστε στον 1 τον ίδιο. Και συνεχίζετε ενώ τέλειωσε η αξιολόγηση, ενώ έχετε τεράστιο πρόβλημα πολιτική τακτική κτλ. Να σα πω δύο απλά νούμερα. Τον Δεκέμβριο του 2014 η Κομισιόν έλεγε ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας το 2016 θα είναι 191 δισεκατομμύρια ευρώ. Τελικά το ΑΕΠ της Ελλάδας το 2016, πάλι με τα στοιχεία της Κομισιόν,
θα είναι 170 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Χάθηκαν 21 δισεκατομμύρια ευρώ που θα είχαν οι Έλληνες σήμερα. Μιλάτε, συγγνώμη, μιλάτε για το ΑΕΠ. Όταν χάθηκε το 25% του εθνικού πλούτου του ΑΕΠ μέσα σε 5 χρόνια που κυβερνούσατε εσείς. Δηλαδή αυτό είναι αφθάδια και θράσος. Συγγνώμη, εσείς σε ένα την ίδια στιγμή χάσατε 21 δισεκατομμύρια. Μα σας λέω ένα πράγμα. Και είναι μόνο οι απώλειες του ΑΕΠ. Σας λέω το εξής. Μην προσπαθείτε. Ο ίδιος ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος έχει κοστολογήσει τη διακυβέρνησή σας στα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, 86 δισεκατομμύρια τώρα μιλάτε για το δάνειο 86 δισεκατομμύρια. Όχι, το συνολικό κόστος της διακυβέρνησής σας. Αυτά είναι εκτός τόπου. Δεν έχουμε δει τις συνέπειες από τα capital controls. Εκτός τόπου και χρόνου, σε ένα χρόνο. Δηλαδή, ξέρετε αυτά, μην τα λέτε ούτε παιδάκια δεν τα πιστεύω. Πάντως, κύριε Σιφάκη, λέτε να ρωτήσουμε λίγο. Μιλάτε για περικοπές σε μισθούς και συντάξεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης κτλ. Και εσείς, αν εφαρμοστεί ο κόφτης, σε αυτή την ιστορία θα πάτε. Σε περικοπές. Δεν πρόκειται να χρειαστεί. Δεν πρόκειται να χρειαστεί. Ακριβώς επειδή πετύχαμε τα πρωτογενή πλεονάσματα να τα κατεβάσουμε. Εάν είχε μείνει η Νέα Δημοκρατία και έπρεπε να φτάσουμε πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% ή 4,2% όπως έλεγε του χρόνου, βεβαίως θα χρειαζόταν. Σας λέω, φτάσαμε στο 0,5, στο 1,25 και φυσικά δεν θα χρειαστούν. Κύριε Σιφάκη, έχετε ένα θέμα με τα μαθηματικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω να σας πω. Και έχουν και ένα θέμα με τα μαθηματικά στη Νέα Δημοκρατία. Ο λόγος που έχετε ένα θέμα με τα μαθηματικά είναι ότι αυτό που λέτε για τα πλεονάσματα της Νέας Δημοκρατίας σωστό είναι. Αλλά υπήρχε και ένα 3% ανάπτυξη το 2015. Μα δεν θα είχαμε. Όπως εσείς, κύριε Κευρικογλου, που λέτε τώρα, ακούω τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι να πάμε τα πρωτογενή πλεονάσματα στο 2% του ΑΕΠ και όχι στο 3,5%. Σωστό είναι αυτό. Όμως η κυβέρνησή σας είχε συμφωνήσει σε 4,5%. Σε μια οικονομία που ήταν σε τελείως διαφορετική τροχιά. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή η οικονομία είναι στην κατάσταση, έχουμε γυρίσει πίσω στο 2012, αλλά είναι πια ξεζουμισμένες και οι τελευταίες δυνάμεις της αγοράς. Είμαστε σε χειρότερη θέση. Συγγνώμη, από ό,τι σας διαψεύδει η Καθημερινή σήμερα. Γι' αυτό σας την πήρα. Το πήρα τον κύριο Κεδίκογλου. 701 εκατομμύρια ευρώ, λέει, υπερέβησαν το στόχο τα έσοδα από τον Ιανουάριο στο Μάιο. Ναι, με αυτή τη φοροκαταιγίδα. Άρα λεφτά υπάρχουν. Να το κύριε Σιφάκη, φορολογήστε μας κι άλλο. Να το δούμε για το φθινόπωρο αυτό. Η βελτίωση των εσόδων είναι σημαντικό. Δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία. Είστε στην περιφέρεια της Εύβοιας. Μισό λεπτό. Είστε στην Εύβοια. Το κομμάτι είναι τουριστικό. Έχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τουριστικό. Αποδείξεις κόβονται. Οι καταστηματάρχες κόβουν αποδείξεις εκεί στην περιοχή σας. Θα επικαλεστώ τη μαρτυρία του συναδέλφου σας, τον οποίο τον άκουσα το πρωί στο ραδιόφωνο, να λέει ότι ήρθε στην όμορφη ερέτρια και του κόψαν αποδείξεις κανονικά. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα. Απαντούσα βέβαια σε μια Κροάτρια η οποία είπε ότι πουθενά στην Εύβοια δεν βρήκε. Ναι. Έτσι, λοιπόν, ακούστε να σας πω. Υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα και είναι ενδεικτικό της άγνοιας των κανόνων της αγοράς και της οικονομίας από την κυβέρνηση. Έχουν υψηλό φόρο, το ΦΠΑ ανέβηκε κι άλλο, αλλά χαμηλό πρόστιμο. Αυτό είναι κίνητρο φοροδιαφυγής. Το σωστό είναι έχεις έναν λογικό χαμηλό φόρο και υψηλό πρόστιμο. Έτσι δουλεύουν παντού σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν συμφέρει, προς Θεού δεν παρακινώ κανένα να φοροδιαφύγει. Καλό την κυβέρνηση όμως να επανεξετάσει, γιατί όταν έχεις ψηλά το φόρο, χαμηλά το πρόστιμο, δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Πάντως σε αυτό το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι υπάρχει μια νομοθεσία για το πλαστικό χρήμα που ετοιμάζεται. Έχουν δοθεί ορισμένα βασικά τη στοιχεία. Η λύση σε αυτά τα θέματα φοροδιαφυγής είναι η διεύρυνση της χρήσης του πλαστικού χρήματος και αν θέλετε και τα κίνητρα προς τον κόσμο για να μπορέσει να ζητάει να πληρώνει. Να καταργηθεί το μετρητό, λέτε. Σταδιακά πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το να καταργηθεί το μετρητό. Βεβαίως, όπως συμβαίνει. Σας λέω, δεν ξέρω, έχετε σίγουρα επισκεφθεί όλοι ξένες χώρες, δυσκολεύεσαι να πληρώσει με μετρητό ακόμη και στοιχειώδη πράγματα. Μάλιστα. Πρέπει να φτάσουμε σε σημείο που πράγματι όλες οι συναλλαγές να είναι νόμιμες μέσω του τραπεζικού συστήματος που οφείλει να μειώσει τα έξοδά του, διότι αυτή τη στιγμή παίρνει υπερβολικά έξοδα για τη χρήση καρτών. Σε ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιφάκη, για τον κύριο. Είστε καλά. Μας έχει στείλει ο Κολοκυθάς εδώ ένα tweet του κυρίου Καμένου. Ναι. Δεν πειράζει, σας έχουμε φύγει από το χρόνο. Να διαβάσω το tweet. Πρόταση τώρα λέει το δίπλωμα οδήγησης στα 17 με προϋπόθεση να συνοδεύει τον ανήλικο κάτοχος διπλώματος οδήγησης. Δύο. Αυτό πάει και για την ψήφο στα 17, αν συνοδεύεται από ενήλικο. Όχι, χωρίς συνοδεία ανηλίκου. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε.